Ο κύριος Αποστόλης Καραναστάσης, με τον οποίο θα συζητήσουμε και λίγα πράγματα από αυτά που ακούσαμε από το Μίμη τον Ανδρουλάκη, που είναι εμπειρότατος, αλλά κυρίως τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, να μην ξεχνάμε και τους G7 που είναι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Πώς ακούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη, κύριε Καραναστάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πάντα επίκαιρος. Με πολύ σοβαρές αναλύσεις και με απόψεις οι οποίες μερικές φορές μπορεί να φαντάζουν ως αιρετικές, αλλά νομίζω ότι έχει πιάσει το στίγμα ακριβώς το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος, αλλά και το πώς συμπεριφέρεται η ελληνική κοινωνία. Αλλά πάνω απ' όλα την έχει εντοπίσει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πολιτικό μας σύστημα, αυτή με τις αναλύσεις του δηλαδή έχει αναδείξει πώς φτάσαμε μέχρι εδώ μέσα από τη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα στην πορεία, για να το πω έτσι λαϊκά. Θα σας πω κάτι, δηλαδή εγώ θα πω να πάω με ένα παράδειγμα. Ξέρετε που γέλασε περισσότερο ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Καναστάση? Όταν του είπα ότι εντάξει τα πολιτικά πρόσωπα τα σκουπίζουμε και φεύγουν. Το υπόλοιπο σύστημα δεν γίνεται να το σκουπίσεις τόσο εύκολα. Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Εγώ νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ότι οι πολιτικοί στηριχθήκαν σε δύο θέματα τα οποία εγώ πιστεύω είναι κορυφαία. Ένα ήταν ότι στηριχθήκανε σε ένα σύστημα το οποίο διοίκησε τη χώρα αυτή εξωθεσμικό, από αυτούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν και δουλεύαν με το κράτος επιχειρηματικά όλα αυτά. Ναι, η εθνική εργολάβη, τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο εργολάβη, είναι ένα και σύστημα. Και το υπόλοιπο σύστημα, το μηντιακό και πάει λέγοντας. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, υπήρχε και ένα κομμάτι και δεν ντρέπομαι να το πω. Το κομμάτι το οποίο έχει σχέση και με το συνδικαλιστικό χώρο, ναι. Όπου πραγματικά, επειδή το κομμάτι αυτό έβγαζε προέδρους στα πολιτικά κόμματα που κυβερνήσαν τη χώρα μας, προσπαθούσαν και περνούσαν πάντοτε αυτά τα οποία μπορεί να ήταν προς το συμφέρον. Το κρατούσαν ταϊσμένο, όπως λέει η πιάτσα, έτσι. Άρα δηλαδή έχουμε δύο κομμάτια. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν κρατούσε ταϊσμένο το συνδικαλιστικό σύστημα, γιατί πάνω σε αυτό στηρίζονταν η εκλογή του Προέδρου και μετέπειτα Πρωθυπουργού της χώρας. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα ζήσαμε, θα το θυμόμαστε όλοι, το μεγάλο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, όπου έφερε την τελική κατάρρευση της χώρας. Δηλαδή γίναν έργα τα οποία πιθανότητα δεν έπρεπε να γίνουν καθόλου, τα βλέπουμε αυτά ως προς τη χρησιμότητα και σήμερα, και εξοδευτήκαν τεράστια ποσά για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα μεγάλο ιδιατισμό. Θέλω να μας βοηθήσετε με τη γνώση σας να περάσουμε από τη διαπίστωση στην πραγματική αιτία. Οι Ολυμπιακοί αγώνες μας κατέστρεψαν, το ξέρουμε. Γιατί επιλέξαμε να τους κάνουμε? Είμαστε η μοναδική δεύτερο μικρή ερωτηματικό. Χώρα. Είμαστε η μοναδική μικρή ποιος, χώρα με τα οικονομικά τα οποία. Επέλεξε να επιδιώξουμε την διεκδίκηση τόσο πολύ. Είπα, ο μεγαλοειδιατισμός κάποιων ανθρώπων στην πατρίδα μας. Όπου εκεί μπήκαν στο τρυπάκι, για να το πω έτσι λαϊκά, και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι μέσα από αυτό πιστέψαν ότι θα μπορούσαν να κερδοσκοπήσουν και να κερδίσουν μέσα από αυτό το μεγάλο κομμάτι. Μήπως όλοι αυτοί όμως ήξεραν ότι και θα κερδοσκοπήσουν και θα έρθει και το χάος μετά, αλλά δεν τους ένοιαζε, διότι αυτοί θα τα είχαν οικονομήσει? Ήταν ξεκάθαρο αυτό, κύριε Στεριόπουλο, γιατί σε μια χώρα μικρή και αδύναμη οικονομικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η οικονομική μας κατάσταση τότε είχε αρχίσει να ανατάσσεται όσο μπορούσαμε, και όταν έρχεται να διαχειριστείς ένα τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο ήταν προσανατολισμένο στα έργα για τα έργα, συγκεκριμένα. Στα έργα για τα έργα. Έτσι. Και όχι στα έργα τα οποία θα φέραν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αυτό που είπε πριν ο Μίμης Ανδρουλάκης, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και να χρηματοδοτήσουν την εθνική ανάταξη της χώρας, ήταν εύλογο, όλοι το καταλαβαίναν. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε έναν απλό φοιτητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, όπου θα μπορούσε να σας πει ότι όλη αυτή η δραστηριότητα. Άρα εδώ μιλάμε για στρατηγική που είχε σκοπό να καταρρεύσει η χώρα.
Εγώ δεν ξέρω αν είχαν στο μυαλό τους να το αποτελέσματος, λέει, εκ του αποτελέσματος κρινόμενοι, λέω, κύριε Καρναστάση, αυτό συνέβαινε. Εκ του αποτελέσματος είδαμε λοιπόν σε ποια κατάσταση έφτασε αυτή η χώρα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εγκαταλείποντας αυτό το κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οποίο όλοι εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και θέματα τα οποία μπορούσαν, είναι τα δυνατά σημεία της χώρας μας για να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε και να φέρουν αύξηση του πλούτου της χώρας, ναι, δυστυχώς εγκαταληφθήκαν. Το ισοζύγιο, το εμπορικό ισοζύγιο δυστυχώς είναι αρνητικό. Κάναμε εισαγωγές πολύ περισσότερες από τις εξαγωγές και φτάσαμε σε ένα μοντέλο, θα το θυμάστε, με το 16% έλλειμμα. Εκείνη τη στιγμή τι θα έπρεπε να γίνει, κύριε Στεριόπουλε, με το 16% έλλειμμα ετησίως και το 16% με τα 200 δις το ΑΕΠ, μπορείτε να φανταστείτε πόσο είναι, 32 δις περίπου το χρόνο, κάθε χρόνο. Άρα, ή έπρεπε λοιπόν να πάμε σε μια ανασυγκρότηση για να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας, κάτι το οποίο δεν έγινε, ή έπρεπε και δεν γίνεται. Και δεν γίνεται, ή έπρεπε να πάμε στον άλλο πυλώνα να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε, να πειράξουμε το νόμισμά μας. Που δεν είχαμε νόμισμα, ήμασταν στο ευρώ. Άρα ούτε αυτό μπορούσαμε να μπορέσουμε να το υποτιμήσουμε, άρα να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας. Άρα αυτά τα δύο τα κομμάτια που δεν τα πειράξαμε, φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Άρα είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι οι ευθύνες, για να μην το πάρω τώρα, είναι των δύο μεγάλων κομμάτων τα οποία εναλλασσόταν στην εξουσία όλα αυτά τα χρόνια, είναι στρατηγικά υπεύθυνα για την κατάσταση αυτή. Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να διαχειριστεί μία κατάσταση η οποία φαντάζει, ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Και το γνωρίζαμε αυτό, για να μην πούμε είναι ότι δεν δύσκολη, το γνωρίζαμε. Δεν φαντάζει. Ναι, είναι δύσκολη. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν? Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι, και είμαι αισιόδοξος. Είστε αισιόδοξος. Όπως φάνηκε και από την κουβέντα την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός, στον οποίο πραγματικά θέλω να πω ότι εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα αυτή τη στιγμή της χώρας μας σε σχέση με τους εταίρους μας, είτε είναι αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε είναι το ΔΝΤΟΥ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή με τους θεσμούς. Ναι. Εκτιμώ λοιπόν ότι η πρόταση η οποία έχει γίνει για να μπορέσει, κατανοώντας, γιατί πιστεύω ότι έχει κατανοήσει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα της χώρας. Εάν ήθελε να πάμε σε μια συμφωνία η οποία σε 2-3 μήνες θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Ναι, θα το έκανε την πρώτη στιγμή. Θα το είχε κάνει από την πρώτη στιγμή και μάλλον δεν θα το έκανε. Θα αφήναμε να συνεχίσουν να διοικούν αυτοί οι οποίοι διοικούσαν τη χώρα. Κύριε Καρναστάση, ποιος καθυστερεί σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί η καθυστέρηση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εξουθενώνει περισσότερο τον αδύνατο. Είναι βέβαιο αυτό, αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι σίγουρο ότι έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια οι διαπραγματευτές από την απέναντι μεριά, οι εταίροι, έτσι ώστε να μπορέσουν μια κυβέρνηση η οποία ήρθε με νοπή εντολή να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα μέσα στη χώρα μας απέναντί τους, μη δίνοντας τη δυνατότητα να μπορέσουμε να πάμε σε διαπραγμάτευση η οποία θα είναι ικανή να δώσει προοπτικές στη χώρα. Θα το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και το έχουμε δηλαδή, δει. Δηλαδή ποντάρουν και οι Ευρωπαίοι. Στην εξουθένωση αυτής της κυβέρνησης. Ποντάρουν και οι Ευρωπαίοι στην αριστερή παρένθεση. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε ήταν μέσα στο στόχο τους, γιατί το να έχεις μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε μια μικρή χώρα η οποία έχει αναστατώσει όλη τη γη, όλη την Ιφίλιο, να συζητιέται συνεχώς το θέμα στους G7, να μην πάτε ακόμα εκεί. Ναι, λέω να συζητιέται. Θα πάμε άρα, σε λίγο στους όταν διεθνοποιήθηκε το θέμα και έγινε το θέμα της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, όταν έχασαμε το 25% του ΑΕΠ και μας παίρνουν να μας συγκρίνουν, γιατί δυστυχώς αυτό κάνουν, με το τι έγινε στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία. Όχι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Άλλα μέτρα και σταθμά εκεί, άλλα εδώ δεν συγκρίνουν σπορτοκάλια με μπανάνες.
Εμείς χάσαμε το 25% το ΑΕΠ και αυτοί χάσαν το 1% το ΑΕΠ και το 2%. Και το συγκρίνουν. Άρα, αυτό τώρα. Και παίρνουν και συγκρίνουν πράγματα ότι αυτοί πετύχανε και εμείς αποτύχαμε. Δεν ήταν δυνατόν ποτέ ένα πρόγραμμα το οποίο είχε βασιστεί σε αυτούς τους πυλώνες, τους οποίους, δηλαδή το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο το οποίο, και το μεσοπρόθεσμο, το οποίο μας είχαν υπαγορεύσει, δεν ήταν δυνατόν να οδηγήσουν τη χώρα σε ανάπτυξη. Είχαμε μπει σε ένα σπιράλ θανάτου όλο αυτό το διάστημα και οδηγήσαν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Άρα, ναι, πιστεύαν λοιπόν, από τη στιγμή που το διεθνοποιήσαμε και έρχονται από πίσω και οι λαοί άλλων χωρών του Νότου, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα, ποιος μπορούσε να έχει φανταστεί ότι η Μαδρίτη και η Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή θα διοικούνταν από δημάρχους αριστερούς? Ποτέ, κανένας. Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις και μέσα στην Ιταλία? Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτές οι πολιτικές τις οποίες έχουν επιβάλει σε εμάς είναι πολιτικές οι οποίες θα πάρουν σειρά και δύο χώρες οι οποίες είναι στο G7. Εμείς ήμασταν στο πειραματόζω. Ακριβώς. Είναι χώρες του και... G7. Ναι, 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 ναι. Έτσι, η Ιταλία, η Ισπανία, όλοι αυτοί είναι χώρες οι οποίες είναι πανίσχυρες και δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το έχετε βάλει στο τραπέζι τώρα, δεν μπορώ να το γνωρίσω. Και τι συζητούν αυτοί τώρα οι αδύναμοι των G7 με τους δυνατούς των G7 για την εξαθλειωμένη Ελλάδα? Εντάξει, δείτε, εγώ εκτιμώ ότι G7, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Στυριόπουλε, και πραγματικά θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, νομίζουμε ότι ακόμη πιστεύουμε ότι είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι και στους Αμερικάνους και στους Κινέζους και προς τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο νικητές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, κάνανε ενέργειες και έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάψει να έχει εκείνη τη δυνατότητα παρέμβασης στα διεθνή δεδομένα. Ποιος μπορεί να φανταστεί αυτή τη στιγμή μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία δεν συμμετέχει η Ρωσία, όταν και προσπαθείς μετά την επέμβαση την οποία έκανε στην Ουκρανία και στην Κρυμαία να προσπαθούν με τελεσίγραφα ή με έγγραφα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μαλώσουν τη Ρωσία. Όταν τα προηγούμενα χρόνια, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε πιάσει όλους τους σλάβικους λαούς και τους έβαλε κάτω από τα φτερά της και δεν είπε κανένας τίποτα τότε. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί αυτή τη στιγμή ότι ήταν δυνατόν μια Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να κουβεντιάσει και να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, η οποία Τουρκία αυτή τη στιγμή ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος με τον οποίο έπαιξε με τις ISIS, δηλαδή με τα κράτη που, σωστά, τη Συρία και όλα αυτά, και δεν μπορεί να διαπραγματευτεί και στέλνουν τελεσίγραφα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι είναι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ισχυρή Ευρώπη που δεν μπορεί να διαχειριστεί το θέμα της λαθρομετανάστευσης στη Μεσόγειο, δεν μπορεί να ελέγξει τη Μεσόγειο? Πώς είναι δυνατόν η ενωμένη Ευρώπη να μπορούμε να περιμένουμε ότι έχει δυνατότητες παρέμβασης? Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται, πέρα από την οικονομική και νομισματική ενοποίηση η οποία έχει κάνει, ότι θα πρέπει να υπάρχει και η πολιτική ενοποίηση, την οποία δεν τη θέλουμε τίποτα. Αν νομίζουν ότι οι Γάλλοι μαζί με τους Γερμανούς, οι Γερμανοί μαζί με τους Γάλλους, ότι μπορούν να καθορίσουν πολιτικές που να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στα πόδια της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Ρωσία ή στην Κίνα ή στις αναδυόμενες οικονομίες. Κύριε Καρναστάση, για να το μεταφράσω σε ελληνικά δεδομένα, αυτό περιγράφεται μια Ευρώπη που καταραίει. Έχει καταρρεύσει κατά την άποψή μου. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική της. Και για λέω, να το πάω λίγο πιο πέρα ακόμη, αν περιγράφεται μια Ευρώπη που καταραίει, πιστεύετε ότι το λιθαράκι που θα αρχίσει να ξυλώνει το οικοδόμημα είναι αν χάσουν την Ελλάδα οικονομικά? Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι η γεωστρατηγική μας θέση και το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Γι' αυτό ουρλιάζουν οι Αμερικάνοι, διατηρήστε σε κατάσταση τουλάχιστον βιώσιμη την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη, να μην καταρρεύσει το οικοδόμημα. Εγώ το έχω πει επανειλημμένες φορές. Έχω πει Ουκρανία, Συρία και Λιβύη είναι αυτά τα οποία ανέφερα πριν. Όταν δεν μπορεί να ελέγξεις αυτές τις περιοχές και είναι ανάμεσα η χώρα μας, δεν μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο. Μπορείτε να φανταστείτε όταν αποσταθεροποιηθεί η χώρα μας το τι μπορεί να συμβεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όλη αυτή η αποσταθεροποίηση που υπάρχει γύρω μας. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι ένας απλός νους θα το έχει καταλάβει. Και ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το κάνουν. Ναι, αλλά δεν βλέπω να γίνεται αυτό. Εσείς λέτε ότι θα το κάνουν. Εγώ πιστεύω. Δηλαδή, θα βγει ο Μπάρακ Ομπάμα, ας πούμε, ή ο Τζακ Λιού και θα πει ο ένας στη Μέρκελ και ο άλλος στον. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ ξέρω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Εγώ ξέρω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία. Μπορεί φυσικά να υπάρξουν κάποια θέματα, τις κόκκινες γραμμές που είχαμε βάλει, οι οποίες πιθανότατα μπορεί να γίνουν και κάποια βήματα πίσω. Μπορεί να γίνει αυτό, αν και πιστεύω ότι δεν θα το κάνουμε. Το ξέρετε το ανέκδοτο που κυκλοφορεί έτσι. Παρακαλείται η χώρα με τις κόκκινες γραμμές να τις μετακινήσει γιατί ενοχλεί. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα σας το είχα πει παλιά ότι οι γραμμές μέσα στο χωροχρόνο πιθανότητα κάποιες φορές να αποκτούν και κάποια καμπυλότητα μέσα από τη θεωρία του Αν παραμείνουν όμως στο αρχικό σχέδιο, γιατί θυμάστε τι μου είπατε στην αρχή, ότι αν ήταν να αφήναμε τα πράγματα όπως έχουν, θα αφήναμε τους προηγούμενους. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν λέμε. Μήπως η καμπύλη γραμμή που θα κάνετε στις δικές σας κόκκινες γραμμές αρχίζει και μοιάζει με την προηγούμενη γραμμή. Σε καμιά περίπτωση, εγώ νομίζω ότι ούτε ο Πρωθυπουργός θα φέρει τέτοια πρόταση, αλλά ούτε και η κοινοβουλευτική ομάδα σε μια τέτοια πρόταση είναι δυνατόν. Πάμε τώρα στο επίμαχο. Και αν δεν δεχθούν, κύριε Καρναστάση. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ευθύνη είναι η δικιά τους. Αυτοί πρέπει να αποφασίσουν. Ποια θα είναι η πορεία. Η πρότασή μας είναι μια πρόταση η οποία είναι λειτουργική, εφικτή, προς το συμφέρον τόσο της χώρας μας, πρωτίστως του ελληνικού λαού, αλλά και στο συμφέρον αυτό των δανειστών. Αυτό ας δεχθούμε όλοι ότι είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή ότι η πρόταση που έχει καταθέσει η ελληνική πλευρά είναι η μοναδική ρεαλιστική υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Φυσικά. Για ποιο λόγο να περάσει υπό τον φόβο της θεωρίας του ντόμινο, δηλαδή. Η Ελλάδα του 2 και του 3% της ευρωπαϊκής οικονομίας μπορεί να πάρει εντός εισαγωγικών αυτά τα οποία ζητά επειδή είναι και λογικά. Αν αύριο μεθαύριο τα ζητήσουν και οι δυνατοί, τα ζητήσει και η Ισπανία, τα ζητήσει και η Ιταλία, τα ζητήσει και η Γαλλία, μπορεί να βγει πέρα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα με τέτοιου είδους απαιτήσεις από τους άλλους. Γιατί αν κάνουν τη χάρη σε εμάς, δημιουργούν αυτομάτως ένα ιδιότυπο δεδικασμένο. Δεν κάνουν τη χάρη στον ελληνικό λαό. Κάνουν τη χάρη. Όχι. Σε μια. Λάθος λέξη. Να μην μας κάνουν τη χάρη. Να κάνουν αυτό που πρέπει. Εγώ νομίζω ότι όταν. Μετά μπορούν να ανταπεξέλθουν στο να κάνουν αυτό που πρέπει και στους άλλους. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλει να παίξει το ρόλο αυτό το οποίο λέγαμε, να είναι ένας φορέας με τις αρχές και τις αξίες τις οποίες. Δηλαδή πάτε να αλλάξετε την Ευρωπαϊκή. Δεν λέω πάμε την Ευρωζώνη, έτσι. Όχι, δεν θέλω να πω. Πάμε αυτό. Να αλλάξουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εγώ και πιστεύω, τα οικονομικά ευρωπαϊκά δεδομένα. Εγώ πιστεύω, με το 2 και το 3% που έχουμε ως χώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Όμως θέλω να κατανοήσουν μέσα από τη διαδικασία αυτή. Εκτιμώ ότι έχουν κατανοήσει όλοι ότι δεν είναι δυνατόν μια Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας αυτές τις θέσεις αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν να έχει, να μην, χωρίς να υπάρχει πολιτική ένωση, να μπορέσει να έχει μια πορεία έτσι ώστε να είναι μια Ευρώπη των λαών. Αυτή τη στιγμή είναι μια Ευρώπη των μηχανισμών, μια Ευρώπη του κεφαλαίου και δεν είναι Ευρώπη των λαών. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν τον οποίο πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει και βλέπουμε ότι κόβουν συνέχεια χρήμα. Γνωστό αυτό με τη Fed. Κόβουν συνέχεια χρήμα. Εμείς δεν κόβουμε. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαστε στο 1:1 με το δολάριο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δυνατότητες. Είναι λιτότητα όμως το σύστημα, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε επιλέξει στον πίνακα ελέγχου την επιλογή λιτότητα. Ακριβώς. Και δεν δουλεύει η λιτότητα. Και νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο και πρόβλημα. Γιατί επιμένουν, δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένουν. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτό. Δεν Λαμία. Μπορείτε να το απαντήσετε αυτό. Από τη Λαμία δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε από τη Λαμία αυτό. Το Μάλιστα. Κρατάμε ως δεδομένο αυτό. Τι βλέπετε ότι θα γίνει άμεσα. Και εδώ βάζω και το θέμα των εκλογών, κύριε Καρναστάση, για να κλείσουμε. Εκλογές δεν υπάρχουν. Γιατί χθες άκουσα. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εγώ άκουσα ότι υπάρχουν εκλογές με ή χωρίς συμφωνία. Εγώ σας και λέω το λένε πολλά δικά σας στελέχη, κύριε Καρναστάση. Εγώ ξέρω. Γιατί εδώ από τη Λαμία μπορεί να μην μιλάμε πολύ δυνατά. Κάποιοι άλλοι μιλάνε και ακούγονται πιο δυνατά. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω το να κάνεις πολιτική, στο να απευθύνεσαι στο ακροατήριό σου.
Είναι πάρα πολύ εύκολο και οι λαϊκισμοί είναι πάρα πολύ εύκολοι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι Όπως ότι... θέλετε να σας δείξω τις δημοσκοπήσεις στις εφημερίδες. Γιατί γίνονται. Εάν δεν υπάρχει το ενδεχόμενο εκλογών, δεν γίνονται συχνά δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους όταν υπάρχει το ενδεχόμενο των εκλογών. Θα σας πω κάτι. Και εδώ υπάρχουν δημοσκοπήσεις σημερινές που σας δείχνουν 23 και 24 μονάδες πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η χώρα μας δεν χρειάζεται εκλογές αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται δημοψήφισμα. Νομίζω ότι η πρόταση την οποία έχουμε υποβάλει και μέσα από τη διαπραγμάτευση, η οποία εκτιμώ ότι θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα και είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι συμφέρουσα. Γιατί αυτό που λένε δημοσκοπήσεις, θα θυμάστε κύριε Στεριόπουλε, ότι εδώ και 4 μήνες που είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμέναν σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε δύο τέρμινα, σε τρία τέρμινα, ότι θα πέσει η κυβέρνηση αυτή. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή μου μιλάτε ότι υπάρχει μια τέτοια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Εμείς δεν λειτουργούμε με βάση το τι λένε οι εφημερίδες, τι λένε τα γκάλοπ. Εμείς έχουμε μια ευθύνη αυτή τη στιγμή να κυβερνηθεί η χώρα. Πρέπει να βγει άμεσα από το αδιέξοδο, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πορεία. Διαφορετικά... Είστε απολύτως σίγουρος δηλαδή ότι τις επόμενες ημέρες ή με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί, την 30 Ιουνίου, θα έχουμε συμφωνία ή θα έχουμε και άλλη παράταση και πάμε για συμφωνία στο τέλος του καλοκαιριού? Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιθυμεί και νομίζω ότι θα είναι αυτό το οποίο τελικά θα επικρατήσει, είναι ότι πάμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι μακράς διάρκειας, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Διαφορετικά, εγώ βλέπω το να πηγαίνουμε σε συμφωνίες σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανένας και νομίζω δεν το επιθυμεί ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω απ' όλα δεν είναι για το συμφέρον του ελληνικού λαού και για το συμφέρον της εθνικής μας οικονομίας. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας οικονομικά και ως εκ τούτου θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι θα πρέπει μέσα στα πλαίσια και της αλληλεγγύης και της πολιτικής ένωσης που λέω εγώ, θα πρέπει να κατανοήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να δώσει πολιτική λύση στο ελληνικό πρόβλημα. Κύριε Καραστή.